σκέφτομαι εκείνη την ώρα την έκπληξη, το θαυμασμό του Σιμεών να πάρει στα χέρια του τον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Και τότε είπε εκείνον το φοβερό λόγο, τώρα του λέει παράκλητε αγαθέ δέσποτά μου, μπορείς να με απολύσεις από την υπόσχεσή που έδωσα και μου είπες κι εσύ ότι θα περιμένω μέχρι να πιάσω μέσα στα χέρια μου τη ζωή των απάντων. Και μετά από λίγο εκοιμήθη, δεν λέμε επέθανε. Ένας άνθρωπος που επερίμενε τη ζωή, είναι δυνατόν να λέμε επέθανε? Και αυτό είναι και το μυστήριο το οποίο πρέπει εμείς να ασχοληθούμε περισσότερο από όλα στη ζωή μας. Να μην περιμένουμε το θάνατό μας, αλλά να περιμένουμε τον Χριστό. Τη συνάντηση, την υπαπαντή μας με τον Χριστό, η οποία οπωσδήποτε θα γίνει αμέσως μετά το χωρισμό του σώματος από την ψυχή. Μόνο το σώμα πεθαίνει, η ψυχή συνεχίζει και ζει. Η συνείδηση, η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου μεταφέρεται στην αιώνια ζωή. Ακόμα και η ψυχή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νησής, ενώ θεωρείται άγιο ψυχίων, έχει τη μορφή μας, έναν είδος μορφής. Γι' αυτό και ξεχωρίζουν οι ψυχές στην αιώνια ζωή. Και λες, αυτός είναι ο Μέγας Αντώνιος, αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος. Καθένας με τη μορφή. Έχει τη μορφή, βέβαια.